Η ειρήνη από τα ανάγκια. Την ευχή σας. Έρχεται η ηλεκτρονική ταυτότητα στην Κύπρο μέχρι τέλος Ιουνίου. Τι θα κάνουμε, θα τη δεχτούμε? Όλα μας τα παρουσιάζουν αθώα και λένε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας ακόμα και στην Κύπρο είναι στερή. Στη Σουηδία ήδη έδωσαν το τσιπ στο χέρι. Έλεος. Όλα άρχισαν να γίνονται πολύ κοβιτσάρικα. Περιμένω την απάντηση σας, πανηρώνετε. Ευχαριστώ. Νομίζω μας επρόλαβε όλους ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό, Αλεξάνδρου, σημαίνει και άνθρωπος του Θεού προφήτης. Ο Άγιος Παΐσιος μέσα στα πάρα πολλά που είπε και μας προετοίμασε για αυτήν την νέα εποχή που ήδη ζούμε, ως επίσης και ένας Κύπριος, εδώ από τα μέρη αυτά που τον εμνημόνευσε σήμερα ο Πάτερ Νεκτάριος, μεγάλος Άγιος που δεν έχει επίσημα Άγιο καταταχθεί, αλλά στον ουρανό είναι μετά των Αγίων και μας το λένε άνθρωποι που βλέπουν τα ουράνια, ο Πατήρ Σάρας Αχιλλέος. Εάν παρακολουθείτε τις τοποθετήσεις, τις ομιλίες, είτε του Οσίου Πατρόσιμου Σάρα Αχιλλέος, είτε και τα βιβλία τα οποία ξέδωσε η Σουρωτή του μεγάλου αυτού Αγίου της εποχής μας, του Αγίου Παϊσίου, είναι περιττόνο μόρφου να μιλήσει. Απλά επαναλαμβάνω εγώ τα λόγια των Αγίων. Αποφεύγω να λέω δικά μου πράγματα, γιατί έχω δώσει υπόσχεση γι' αυτόν στον γέροντά μας, τον Άγιον Ιάκωβο, τον Ενεπία, που μου είπε κάποτε, μετά τα 50 θα σε ρωτούν, θα πρέπει να μιλάς, να κηρύξεις, αλλά να μην λες δικά σου πράγματα. Και σε αυτήν λοιπόν την ερώτηση, η απάντησή μας είναι τα λόγια και οι νουθεσίες των Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Παΐσιος είπε, λίγον πριν να ξεσπάσει ο μεγάλος πόλεμος, που δεν έχει σχέση με κανέναν πόλεμο που ζήσαμε ως τώρα, θα φέρουν, λέει, μία ταυτότητα η οποία θα είναι προχάραγμα. Δηλαδή, θέλουν να μας εκπαιδεύσουν σε μία ηλεκτρονική δικτατορία. Ήδη, όσο και να μας φαίνεται παράδοξο και να αντί να μας προκαλεί μια αμηχανία ή και εκνευρισμό, ήδη όλοι μας από τη στιγμή που κρατούμε έναν κινητό τηλέφωνο έχουμε εισέλθει στην δική του τροχιά. Η δικτατορία πλέον έχει εισέλθει στο σώμα μας με την έννοια ότι κρατούμε όλοι έναν κινητό. Άρα μας εντοπίζουν. Το ζήτημα είναι, ο Άγιος είπε το εξής, η πιστή, λέει, μην τρέξετε σαν παλαβή επειδή είναι μια νέα τεχνολογία, μοντέρνα, εξυπηρετική, έτσι θα το παρουσιάσουν. Μάλιστα προχτές διέβαζα ότι για την Κύπρο ειδικά αυτός που είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ανάλαβε την έκδοση αυτής της ηλεκτρονικής ταυτότητας και επιπλέον της ηλεκτρονικής υπογραφής. Είπε, μα είναι κρίμα, λέει, έχει κόσμο φτωχών. Γιατί να παραδώσουν 50 ευρώ και έπεισα το κράτος να αναλάβει το κόστος το ίδιο. Δηλαδή έχουμε και φιλανθρωπία. Μεγαλόψυχους ανθρώπους. Τελικά μεγαλόψυχους δικτάτορες. Εκολαπτώμενους δικτάτορες. Διότι όταν έχεις μια δυνατότητα, εν καιρό θα την χρησιμοποιήσεις. Τώρα ο Άγιος Παΐσιος είπε, μην τρέξετε οι πιστοί. Αφήστε, λέει, να περάσουν ορισμένοι μήνες. Και μέσα σε αυτούς τους μήνες θα ξεσπάσει αυτόν τον μεγάλο κακό που λέγεται παγκόσμιος πόλεμος και όλα πλέον θα καθυλωθούν. Όλα θα καθυλωθούν. Οπότε, προσωπικά δεν συνιστώ σε κανένα που έχει σχέση μαζί μου να πάρει αυτήν την ταυτότητα. Αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη.
επίσημη ιεραρχία, και λέω ιεραρχία γιατί δεν πρέπει να ταυτίζετε εσείς την Εκκλησία, το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, με την εκάστοτε ιεραρχία. Η ιεραρχία μπορεί να κάνει λάθη. Όπως γίνει και σε μεγάλες συνόδους λάθη. Και αυτές οι σύνοδοι, 300 αρχιερείς, δεν ονομάστηκαν ποτέ οικουμενικές. Η δεύτερη οικουμενική σύνοδος ήταν μια επαρχιακή σύνοδος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Είπε τόσο σημαντικά πράγματα, ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, και τα δύο τελευταία που πιστεύω που λέμε, είναι από την δεύτερη οικουμενική σύνοδο. Εκ των υστέρων, όταν έγινε η τρίτη, είπαν η επαρχιακή σύνοδος της Κωνσταντινούπολης να θεωρηθεί δεύτερη οικουμενική. Το λέω αυτό για να δούμε ότι ακόμα και οι σύνοδοι κρίνονται. Και εμείς εν συνόδο μπορεί να πάρουμε και λάθος απόφαση. Εδώ έχετε υπόψη. Όπως έγινε στη Φεράρα, Φλωρεντία. Εκεί ένα-δυο μόνο δεν υπέγραψαν. Ο ένας εξ αυτών, ο άλλος, Μάρκος Ευγενικός. Ένα. Τελικά ποιος επεκράτησε. Επεκράτησε ο Άγιος. Όχι οι έχοντες εξουσία. Ο Άγιος Επίσκοπος επεκράτησε μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, σας το λέω αυτόν, γιατί δεν ξέρουμε η ιεραρχία, είτε εν Κύπρο είτε εν Ελλάδη, τι αποφάσεις θα πάρει. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να τρέξει κανείς να, όχι να φακελωθεί. Ήδη είμαστε ψηλά, χαμηλά φακελωμένοι. Το μεγάλο φακέλωμα στην Οικουμένη, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ορθοδοξία, έγινε να κατηγορούν με τον πόλη, με το εμβόλιο. Με το εμβόλιο. Άρα, γνωρίζει η διεύθυνση των πέντε, αυτών δηλαδή που διευθύνουν τον πλανήτη. Λοιπόν, και ποιοι έχουν εμβολιαστεί και τι ασθένειες έχουν και τι νοοτροπίες έχουν και αγρώνουν στο αρχονταρίκι πρωινών του Αγίου Αβακού. Θα γνωρίζουν αυτά. Λοιπόν, παρακολουθώ παιδί μου, έχει εδώ υπεύθυνο, έχει άνθρωπο εδώ που διευθύνει το ρυθμόρους, μπορεί να σου εξηγήσει καλύτερα από μένα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, αυτό που τους ενδιαφέρει τώρα και προωθούν αυτόν τον καινούργια ταυτότητα, νομίζω είναι το φορολογικό. Γι' αυτόν θα συνδέσουν τη λήψη της ταυτότητας με το πλαστικό, με το ηλεκτρονικό χρήμα. Δηλαδή θα καταργηθεί το χρήμα. Λέτε με, ήδη πιθανολογούν, ήδη αυτοί που έχουν στα σχέδια, διότι έχει σχέδια και ο Θεός, δεν έχει μόνο οι άνθρωποι. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα σημαντικό γεγονός που θα είμαστε μάρτυρες, θα είναι η σταδιακή, ρυθμιζόμενη από ψηλά, πτώχευση της Αμερικής. Της Αμερικής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα αφού έχουμε παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Έχουμε παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας. Έχουμε παγκοσμιοποίηση των φαρμάκων. Τώρα έχουμε παγκοσμιοποίηση των εμβολίων, ένα και της παγκοσμιοποίησης των επιδημιών. Αντιλαμβάνεστε ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία έρχεται και σε εμάς. Το σημαντικό τι είναι, θα ζούμε οι ορθόδοξοι πιστοί από πανικό σε πανικό, από φόβο σε φόβο,